Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και το Συνδικάτο Οικοδόμων Λάρισας, πραγματοποίησαν απεργιακή κινητοποίηση στην Κεντρική Πλατεία. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Συνδικάτου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Λάρισας, Γιώργος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στο πλαίσιο των διεκδικήσεων με αιχμή τιμή κατάργηση του επιδόματος των βαρέων και ανθυγιεινών, αλλά και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Απεργούμε για την μη κατάργηση των βαρέων ανθυγιεινών από τις υπηρεσίες των Δήμων και ζητάμε και την αύξηση και άλλων ειδικοτήτων σε αυτές. Απεργούμε για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και την αύξηση των μισθών μας. Απεργούμε για καλύτερη υγεία και πρόνοια για τους εργαζομένους. Η κατάσταση των εργαζομένων είναι δύσκολη. Οι υπηρεσίες έχουν και λίγο προσωπικό και πολλοί εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπου και αυτό παλεύουμε για σταθερή και μόνιμη δουλειά και με βασικό μισθό πάνω από 751.